Υπουργός Εργασίας, κυρία Νίκη Κεραμέως, πραγματοποίησε σήμερα επίσκεψη στην Καβάλα στο πλαίσιο της ευρύτερης κυβερνητικής προσπάθειας για την προώθηση μεταρρυθμίσεων στην εργασιακή πολιτική και την κοινωνική ασφάλιση. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, έδωσε έμφαση στη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, στην ασφαλιστική μεταρρύθμιση και στα μέτρα που προωθούν την απασχόληση. Αρχικά επισκέφθηκε το κατάστημα του ΕΦΚΑ, όπου ενημερώθηκε για τα τρέχοντα ζητήματα κλήσης του οργανισμού. Αρχικά επισκέφτηκε το τοπικό κατάστημα του ΕΦΚΑ, όπου ενημερώθηκε για τα τρέχοντα ζητήματα και τις προκλήσεις του οργανισμού. Στη συνέχεια μετέβη στη ΔΥΠΑ προκειμένου να συναντηθεί με εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας, συζητώντας τρόπους βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος για τις ανάγκες της περιοχής. Όταν είστε έτοιμοι, πείστε εντάξει. Είναι πολύ μεγάλη χαρά να βρισκόμαστε σήμερα μαζί με τον κύριο Υφυπουργό, μαζί με τον κύριο Γενικό, μαζί με τον κύριο Διοικητή, μαζί με τον κύριο Βουλευτή στα γραφεία του ΕΦΚΑ και είμαστε εδώ στο πλαίσιο επισκέψεων που πραγματοποιούμε σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου ακριβώς να δούμε την πορεία των γραφείων του ΕΦΚΑ, να δούμε την πορεία έκδοσης συντάξεων, να δούμε τα ζητήματα που αφορούν στα ΚΕΠΑ, όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν πάρα πολύ σε καθημερινή βάση για το πώς μπορούμε να εξυπηρετήσουμε διαρκώς καλύτερα τον πολίτη. Είναι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια με αποτέλεσμα ορατό πλέον σε ό,τι αφορά τους χρόνους απονομής συντάξεων, οι οποίοι έχουν επισπευστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εχθρός του καλού όμως είναι πάντοτε το καλύτερο. Και γι' αυτό όλοι μαζί προσπαθούμε διαρκώς να βελτιώνουμε τους χρόνους απονομής, να εξυπηρετούμε καλύτερα τον πολίτη σε όλες τις επαφές του με το ελληνικό δημόσιο και δει σε ό,τι αφορά την κοινωνική ασφάλιση. Δράτωμε τη ευκαιρία να πω. Πάρα πολλά ευχαριστούμε στο προσωπικό, στο ανθρώπινο δυναμικό συνολικά του ΕΦΚΑ, το οποίο καταβάλει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να έχουμε πλέον αυτά τα απτά αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ξαναλέω ότι η βασική μας αρχή είναι πώς θα εξυπηρετούμε διαρκώς καλύτερα τον πολίτη. Ακούσατε προηγουμένως μια αναφορά σε ό,τι αφορά τα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας. Και εκεί μαζί με τον κύριο Υφυπουργό, μαζί με τον κύριο Γενικό, μαζί με τον κύριο Διοικητή, καταβάλουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να επιφέρουμε σημαντικές αλλαγές. Είτε αφορούν σε ψηφιοποίηση, είτε αφορούν σε διαλειτουργικότητες, προκειμένου και εκεί να προχωρούμε με ακόμα πιο γρήγορους ρυθμούς. Μόλις ολοκληρώσαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, στο πλαίσιο επισκέψεων που κάνουμε και θα κάνουμε το επόμενο διάστημα, όλη η πολιτική ηγεσία συνολικά, μαζί με τον κύριο Διοικητή, τη διοίκηση συνολικά της ΔΥΠΑ, για να δούμε ακριβώς την πορεία των προγραμμάτων απασχόλησης, κατάρτισης, με στόχο πάντοτε πώς θα τονώσουμε έτσι περαιτέρω την απασχόληση στη χώρα μας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα τελευταία 5 χρόνια έχει σημειωθεί μια πάρα πολύ σημαντική πρόοδος. Σας θυμίζω ότι το 2019 η ανεργία ήταν στο 17,9%. Πλέον η ανεργία για 2 συνεχόμενους μήνες έχει πέσει κάτω από το 10%. Πιστέψτε με, δεν χωρεί κανείς εφησυχασμός. Κανένας απολύτως, διότι αγγίζουμε πλέον το στενό πυρήνα της ανεργίας και συνεπώς οι προσπάθειές μας θα ενταθούν έτι περαιτέρω. Προσπάθειες που αφορούν σε τόνος της απασχόλησης, σε ιδιαίτερους τομείς στους οποίους βλέπουμε σημαντικά περιθώρια βελτίωσης, όπως είναι η απασχόληση γυναικών, η απασχόληση των νέων, η απασχόληση ατόμων με αναπηρία, η απασχόληση συνταξιούχων. Άρα θα δείτε το επόμενο διάστημα περισσότερα προγράμματα στην κατεύθυνση αυτή, ακριβώς επειδή τα περιθώρια βελτίωσης είναι σημαντικά. Ταυτόχρονα με άλλες προσπάθειες που γίνονται, όπως για παράδειγμα ένα νέο πιλωτικό πρόγραμμα που αφορά στο επίδομα ανεργίας, πιλωτικό πρόγραμμα με επιπλέον κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο επιχειρεί να εισάγει, θα έλεγα, νέα υγιή, μια νέα φιλοσοφία, να παρακινεί, να στηρίζει τους ανέργους, ιδιαίτερα, θα έλεγα, με ακόμα περισσότερους πόρους στην πρώτη φάση, τη δύσκολη φάση της ανεργίας και να τους παρακινεί εν συνεχεία για την έβρεση της εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, η Υπουργή Εργασίας και ΔΥΠΑ είμαστε απολύτως εναρμονισμένοι στον στόχο που είναι πώς θα τονώσουμε την απασχόληση έτι περαιτέρω. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, πολλή δουλειά, δεν χωρεί κανένας εφησυχασμός και οι προσπάθειές μας θα εντείνονται διαρκώς για την τόνωση της απασχόλησης. Δράτουμε της ευκαιρίας για να συγχαρώ θερμά τη ΔΥΠΑ συνολικά, τον κύριο Διοικητή, τους υποδιοικητές, πάνω απ' όλα όμως θα μετρέψετε όλο το προσωπικό. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό της ΔΥΠΑ για τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλει και οι οποίες πλέον έχουν απτά ορατά αποτελέσματα. Υποδεχθήκαμε σήμερα την Υπουργό και φίλη την κυρία Κεραμέως,
υποψηφιστήκαμε μαζί τα γραφεία του ΕΦΚΑ, όπου εκεί συγχάρηκε το προσωπικό και είδε τα προβλήματα που υπάρχουν ώστε να μπορέσουμε να τα λύσουμε και επισκεφθήκαμε στο γνώριμο μέρος το δικό μου, εδώ στις σχολές του ΑΕΔ και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου είδαμε μαζί τα προβλήματα που υπάρχουν, συνεχάρηκε και εδώ τους υπαλλήλους για τον αγώνα που κάνουν. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα για το πρόγραμμα το 5566, το οποίο προσπαθούμε όλοι μας να βοηθήσουμε ώστε να ξαναπροσληφθούν οι υπάλληλοι, γιατί παρέχουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Ήταν τιμή μας που ήρθε σήμερα η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως να μας επισκεφτεί. Ήταν η πρώτη της επίσκεψη στην περιοχή ως Υπουργός Εργασίας και βέβαια είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τους εργαζόμενους της ΔΥΠΑ και στην Περιφερειακή Διεύθυνση αλλά και στο Κέντρο Πρόοδης Απασχόλησης, ώστε και να ακούσει από αυτούς για τα προβλήματα της περιοχής και να τους ευχαριστήσει βέβαια για το έργο τους. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχει σημειωθεί πολύ σημαντική πρόοδος στο μέτωπο κατά της ανεργίας τα τελευταία 5 χρόνια. Από 18% τον Ιούλιο του 2019, για 2 μήνες συνεχόμενες, αυτό το καλοκαίρι, Ιούνιο και Ιούλιο, η ανεργία ήταν κάτω από το 10%. Αυτό είχε να συμβεί 15 χρόνια. Αλλά όπως είπε και ο Υπουργός, δεν εφησυχάζουμε, δεν πανηγυρίζουμε, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, υπάρχουν πολύ σημαντικά περιθώρια βελτίωσης και γι' αυτό αυτές οι ευκαιρίες να μιλήσουμε με τους εργαζόμενους της ΔΥΠΑ είναι πολύ σημαντικές, γιατί και αντλούμε νέες ιδέες και ακούμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αλλά και συζητάμε για το τι άλλο θα μπορούσε να κάνει η ΔΥΠΑ να βοηθήσει όλους όσους ψάχνουν για δουλειά και όλες τις επιχειρήσεις που ψάχνουν για προσωπικό.